Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την Κύπρο έρχεται μια συμφωνία, αυτή η συμφωνία με τη Γαλλία για στρατιωτική ή αμυντική συνεργασία που δείχνει σημάδια ενθαρρυντικά νομίζω και δίνει και μια προοπτική για την Κύπρο μας. Πέστε μου λιγάκι για αυτή τη συμφωνία, έπεσαν χθες υπογραφές με την Γαλλίδα ομόλογό σας. Τι προνοεί αυτή η συμφωνία, κύριε Κελίδη? Θα σας πω. Είναι γεγονός ότι η συνεργασία με τη Γαλλία χρονολογείται αλλά και αξιολογείται αναταχτά σε μεγάλα διαστήματα έτσι ώστε να αναπτύξουμε περισσότερο. Mm-hmm. Ο στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η αναβάθμιση των υποδομών, το οποίο έχω κατ' επανάληψη αναφέρει και συγκεκριμένα για την ναυτική βάση και την αεροπορική βάση, έτσι ώστε να μπορούμε και σαν κράτος να απολαμβάνουμε αυτές τις υποδομές, αλλά και να συνεισφέρουμε στα πλαίσια των σκοπών και της ΠΕΣΚΟ, αλλά και για την περιοχή που βρισκόμαστε. Ναι. Ως εκ τούτου, με την Γαλλία, βλέποντας ότι αυτή η στρατιωτική συνεργασία που υπάρχει μπορεί να αναπτυχθεί και σε αυτό το επίπεδο, υπήρχαν συζητήσεις και τη σκέψη των αρμοδίων του ναυτικού για τη συγκεκριμένη περίπτωση των γαλλικών δυνάμεων. Με αποτέλεσμα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο στάδιο. Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων κτλ. Κρίναμε ωστόσο να επιβεβαιώσουμε αυτή τη συνεργασία με, όπως χαρακτηριστικά λέτε εσύ, με τις υπογραφές, το οποίο ουσιαστικά χωρώ για ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό με βάση τις σωστές προδιαγραφές και με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται, που λόγω του ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, λόγω του ότι η τεχνογνωσία είναι δεδομένη ότι υπάρχει σε αυτήν την αναπτυγμένη και στρατιωτικά χώρα όπως είναι η Γαλλία, με αποτέλεσμα εντός του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, εντός των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν, να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε στην ουσία δεύτερη φάση με πολλή δουλειά για να πετύχουμε τον απότερο σκοπό μας, που είναι η αναπτύξη αυτών των... Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια ισχυρή παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή μας και ειδικά στην Κύπρο είναι και μια απάντηση στις προκλήσεις των Τούρκων. Αυτό είναι αυτονόητο. Πέστε μου κάτι, η συμφωνία προνοεί τη δημιουργία ναύσταθμου στην περιοχή μας, στην Κύπρο? Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Αφήστε τις συμφωνίες. Ο στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, είναι η δημιουργία τέτοιες υποδομής και να μιλούμε συγκεκριμένα στην ναυτική, την υφιστάμενη ναυτική βάση, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται πλοία τα οποία το ναυτικό της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν διαθέτει, αλλά μιλούμε για μεγάλα πλοία, πολεμικά πλοία, και άλλες υπηρεσίες χρειάζονται για έτσι ώστε να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε όντως ναυτική βάση που μπορεί να προσφέρει και στις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ΠΕΣΚΟ, αλλά και σαν χώρα να έχουμε αυτές τις υποδομές. Άρα χρειάζεται αναβάθμιση. Φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται αναβάθμιση εκεί το Μαρί τότε για να δεχτεί όταν μεγάλα πλοία. Έτσι. Όταν λέω σχεδιασμό, γι' αυτό που έχω πει, η δεύτερη στάδιο είναι ο σχεδιασμός της βάσης. Ξεπαγγείλεται ότι μιλούμε και για επέκταση της βάσης. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, γιατί μια προσπάθεια αναβάθμισης της υφιστάμενης βάσης, προκειμένου να δεχθεί και μεγαλύτερα πλοία, και της ΠΕΣΚΟ τα πλοία, αλλά και της Γαλλίας και δεν ξέρω ποια άλλα, αν χρειαστεί, υπάρχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος το έχετε κουβεντιάσει με τους Γάλλους? Ακούτε. Όπως έχω πει, συνιστώ υπομονή και πολλή δουλειά. Μάλιστα. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Είναι στάδια με στάδια. Ξεπεράσαμε το πρώτο στάδιο, φτάσαμε στο δεύτερο στάδιο. Ας γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, να γίνει ο σχεδιασμός, να δούμε τις ανάγκες που δημιουργούνται, να γίνει ο υπολογισμός του κόστους και μετά πάμε για το παρακάτω. Είναι όλα εντός των δυνατοτήτων
και εντός των στόχων των οποίων έχουμε θέσει. Γι' αυτόν τον λόγο νομίζω να μην δοθεί και ένα λαθασμένο μήνυμα ότι έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα. Σωστό. Και ξεκινούμε εργασίες. Σωστό. Είναι όλα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε τα χρονοδιαγράμματα μας βέβαια, αλλά χρειάζεται και υπομονή. Πιστεύω ότι μεθοδικά, σιγά σιγά θα καταλήξουμε εκεί που πρέπει. Πέστε μου κάτι τελευταίο. Μετά την ενημέρωση που κάνατε των ομολόγων σας εκεί στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, ποιο είναι το αίσθημα που αποκομίσατε εσείς από την κουβέντα που έγινε εκεί? Ναι, είναι γεγονός ότι η ενημέρωση έγινε και στους Υπουργούς Άμυνα. Προηγήθηκε την προηγούμενη ημέρα ενημέρωση στους Υπουργούς Εξωτερικών. Είναι το ίδιο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ουσιαστικά και είναι σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών και σύνθεση Υπουργών Άμυνα. Yeah. Άρα, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα των ενεργειών της Τουρκίας, έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η παρανομία με συλλογικά μέτρα και αποφασιστικότητα. Και θα συνεχίσουμε σε συντονισμό μαζί, βέβαια, με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις άλλες αρμόδιες αρχές, να δίδετε όλα αυτά που πρέπει να δίνονται, έτσι ώστε να βάζουμε το υπόβαθρο για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Το ευχάριστο, αν μπορούμε να πούμε ευχάριστο, είναι ότι υπάρχει αναγνώριση ότι πρέπει να ληφθούν πλέον μέτρα, γιατί η στάση η οποία επέδειξε η Κυπριακή Μονετορία με τη συγχρονία που έχει επέδειξει είναι ένα αντιπρόσθετο το οποίο έλαβαν υπόψη οι εταίροι και πιστεύω ότι και εκεί με μεθοδικότητα πρέπει να προχωρήσουμε με απότερο σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της παρανομίας. Λοιπόν, σίγουρο είναι ευχάριστο. Βέβαια τα πράγματα είναι σοβαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Καλή επιστροφή και θα τα πούμε και από κοντά βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.